Άμα και νιώθε κανένας κόκορας που ήταν βραχνός και δεν είχε καλή φωνή, έλεγε η γιαγιά μου, αυτός είναι βραχνοκόκορας. Και τι τον έκανε, το κόκορα το κεφάλι. Έτσι είναι, ή θα έχεις καλή φωνή. Αν το λέω μέσα βραχνοκόκορας, πρέπει να σκόψει το κεφάλι. Πέρασα αυτήν την εβδομάδα λίγο δύσκολα, αλλά με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Θεού είμαι καλά. Και δοξάζω τον Θεό που με βοήθησε σήμερα και έκανα μια την λειτουργία. Ευχαριστώ και τα παιδιά και τους ψάλτες και όλους τους βοήθησαν. Το πρώτο Θεό στο επόμενο Σαββατοκυριακό πάλι θα είμαστε εδώ. Μάλλον θα είμαστε Κυριακή πέρα στην Άγια Μαρία και Παρασκευή και Σάββατο εξομολόγηση από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Και όσοι θέλετε, Κυριακή μετά τη λειτουργία, σήμερα θα κοιτάξετε λίγο να σας διαβάσω την ευχούλα μετά όσοι μείνετε. Και λίγο απόσταση, αν έχετε κάτι πολύ σοβαρό, αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω μέσα από το βάθος της καρδιάς μου, οι τρεις Κυριακές του Τριωδίου για μένα είναι η ζωγραφιά του Χριστού, του προσώπου και της καρδιάς του Θεού μας. Διότι με τις τρεις παραβολές που μας έφτιαξε ο Χριστός, μας γεμίζει ελπίδα. Ελπίδα σωτηρίας. Ελπίδα αγάπης που μας έχει ο Θεός. Η πρώτη Κυριακή μας δείχνει τι σημαίνει πνευματική ζωή. Τι σημαίνει προσευχή και τι σημαίνει ταπείνωση. Τελώνης και Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος που μέγει στο εγωισμό, ο τελώνης με απλότητα και ταπείνωση. Και ρωτάει στο τέλος ο Χριστός αυτούς που τον άκουγαν, ποιος κατέβηκε δικαιωμένος από τον ναό. Ούτως ή ούτως, ο τελώνης ή ο Φαρισαίος. Φυσικά, ο τελώνης και εσύ ήταν ο πιο αμαρτωλός. Μεγάλο παράδειγμα και μεγάλο δώρο είναι η μετάνοια και η ταπείνωση. Η δεύτερη Κυριακή, ο άσωτος γιος, τη γιορτάσαμε στον Άγιο Χαράλαμπο. Εκεί μας δείχνει ένα γιο, έναν από τους δύο γιους, που ρημάζει τα πάντα. Κάνει όλες τις αμαρτίες και όλες τις κακίες και όλες τις χαζομάρες που υπήρχαν. Και όταν νιώθει που κατάντησε, σκέφτεται πόσο ωραία ήταν να είναι η δούλη στον πατέρα μου. Και γύρισε πίσω για να γίνει δούλος στον πατέρα του. Και βρίσκει έναν πατέρα γεμάτο άπειρη αγάπη. Τον αγκαλιάζει, τον καταφυλάει, τον γεμίζει φιλιά, τον δίνει, τον πλένει, του δίνει το δαχτυλίδι ότι είναι πάλι γιος του. Και λέει τώρα, ήσαντε στον κόσμο των ερωτευτών, αφού θυσιάσουμε, λέει, το καλύτερο μας χάρι, φαγώντες ευρανθώμε. Θα φάμε και θα χαρούμε, θα απολαύσουμε. Τι ωραία που μιλάς, άστινα να μιλάει. Έχει ωραία φωνούλα.
πάμε στη σημερινή Κυριακή. Ακόμα πιο όμορφο το Ευαγγέλιο. Είναι σήμερα, παίρνουμε εξετάσεις, κάνουμε εξετάσεις. Κάνουμε εξετάσεις να περάσουμε μια ζωή ολόκληρη με αυτές τις εξετάσεις που μας λέει σήμερα ο Χριστός. Όλη μας τη ζωή είναι αυτές οι εξετάσεις. Και δεν είναι εξετάσεις ούτε για μεταπτυχιακά που φεύγουν και πάνε κάποιοι μακριά μακριά να πετύχουν μεγάλες εξετάσεις και δύσκολες εξετάσεις. Ούτε καν για πτυχίο είναι, ούτε για λύκειο, ούτε για γυμνάσιο. Θαρώ πως οι εξετάσεις σήμερα είναι λίγο νηπιαγωγείο και λίγο δημοτικό σχολείο. Θα μαζευτούν, λέει, όλοι να δώσουμε τι κάναμε ο καθένας. Τι κάναμε σε προσευχές, όχι. Τι κάναμε σε νηστείες, όχι. Τι κάναμε σε αγώνα πνευματικό, όχι. Τι θα είναι αυτές οι εξετάσεις. Τι κάναμε σε αγάπη. Τι κάναμε σε αγάπη. Τι κάναμε σε αγάπη. Πείνασα, λέει, και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και με ποτίσατε. Ήμουνα γυμνός και περιεβάλλετε με μοντίσατε. Ήμουν ξένος, ήμουν άρρωστος, ήμουνα στη φυλακή. Και ήρθατε προς μου και με διακονήσατε και με περιμαζέψατε ως ξένο, ως ασθενή και στη φυλακή. Και τότε, λέει, θα του πούνε με όλη την απορία τους, με όλη την απορία τους. Πότε σε είδαμε, Κύριε, πότε σε είδαμε εμείς να πεινάς και σου δώσαμε φαΐ, να διψάς και σε ποτίσαμε. Πότε σε είδαμε να είσαι γυμνός και σε ντύσαμε. Να είσαι ξένος, να είσαι άρρωστος, να είσαι στη φυλακή και σε διακονήσαμε. Πότε σε είδαμε. Και τότε τι ωραία που απαντάει ο Χριστός. Πόσο μεγαλείο έχει ο Χριστός μας. Πόση αγάπη θέλει να νιώθουμε οι άνθρωποι. Και πόσο εύκολα μας φτιάχνει και το δικό μας το παράδειγμα και το πάλι. Αφού επίησατε, λέει, και δεν λέει σε χιλιάδες πάλι. Ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, ενή επίησατε. Αφού το κάνατε, λέει, σε έναν από αυτούς τους αδελφούς μου, τους ελάχιστους μπροστά στο Θεό, ενή σε μένα το κάνατε. Ό,τι αγάπη δίνουμε δίπλα μας, ό,τι αγάπη και βοήθεια δίνουμε παραδίπλα μας, αυτή η αγάπη πιστώνεται εκεί. Και το ίδιο θα μας πει και εμάς, ναι, μπράβο παιδί μου, πέρασε. Πού? Στο σπίτι μου. Γιατί θα πάνε, λέει, αυτοί στη Βασιλεία των Ουρανών. Ποια είναι η Βασιλεία των Ουρανών? Δεν είναι παλάτια και χρυσά. Είναι το σπίτι του Θεού. Εκεί που είναι ο Θεός, οι άγγελοι, η μάνα του, οι προφήτες, οι όσοι, οι μάρτυρες, οι άγιοι, όλοι που έζησαν, εκεί περιμένει ποιους? Αυτούς που έδειξαν αγάπη. Διάβασα χτες ένα κειμενάκι που έμεινα. Ήταν για τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον τελευταίο από τους Αγίους. Αξιώθηκα και τον γνώρισα και πήγα πολλές φορές στο κελάκι.
Τι είπε ο Άγιος Εφραίμ ο Γέροντας. Είχε πεθάνει, λέει, ένα καλογέρι του και πήρε την πληροφορία ότι αυτό είναι στην κόλαση. Και άρχισε αυτός να κάνει κομποσχήνια, να κάνει νηστείες, να κάνει αλάδωτα, να κάνει μετάνοιες, 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 συνέχεια, συνέχεια να μιλάει το καλοκαίρι του Θεού, το καλοκαίρι του Θεού, το καλοκαίρι, το καλοκαίρι, το καλοκαίρι, το καλοκαίρι. Και ένα βράδυ ακούει τον Χριστό και του λέει, κοίτα, φτάνει, δεν θέλω άλλο να πεις γι' αυτό. Εκεί θα μείνει. Όχι να τάξω. Ακούστε τώρα, έκανε υπακοή στον Χριστό. Συνέχισε το καλοκαίρι μου έκλαιγε, 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 προσεύχοντα, προσεύχοντα, προσεύχοντα. Ξαναεμφανίζεται. Του λέει, σου είπα, δεν θα συνεχίσεις να κάνεις προσευχή γι' αυτό. Το γεροντάκι όμως, τόσο πολύ τον αγαπούσε. Τόσο πολύ τον νοιάζοντα. Το καλοκαίρι μου φάνασε πιο πολύ έξω, μέσα, στον δρόμο, παντού. Τον άκουγαν οι άλλοι μοναχοί να λέει για το καλοκαίρι του. Και τότε το εμφανίζεται ο Χριστός και του λέει, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που με νίκησες με την αγάπη σου. Μοιάζουμε, του λέει, εμείς οι δυο. Δεν το αξίζει, λέει, αλλά θα τον πάρω στο παράδεισο. Για τη δικιά σου αγάπη. Και επειδή χτες ήταν Ψυχοσάββατο, τι ωραία απάντηση μας δίνει ο Γεράκος. Τι υπέροχη απάντηση μας δίνει. Μη με ρωτήσετε αν αυτοί οι Άγιοι μοναχοί, οι σύγχρονοι που τους γνωρίσαμε πολύ καλά, παιδεύοντας τη ζωή τους, νομίζετε ότι τα είχαν όλα άνετα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια στο τέλος. Κατάκητος σε λίθαρο. Κατάκητος σε λίθαρο. Ο Θεούλης τον πόνο, ο Θεούλης τα βάσανα, τα δίνει για να καθαρίζει καθούλαμα και να βλέπει το Θεό. Γιατί όταν τρώμε, πίνουμε και γελάμε, ξεχνάμε και το Θεό και το χειρότερο, ξεχνάμε τον συνάνθρωπο. Αυτός ο συνάνθρωπος που μας στέλνει στο παράδεισο, το είπαμε. Πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε. Ήμουν γυμνός, ήμουν ξένος, ήμουν στη φυλακή. Αυτός είναι ο δρόμος. Και θα πει, λέει, και στους άλλους. Τι θα πει στους άλλους? Πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω. Ήμουν ξένος, ήμουν ασθενής, ήμουν στη φυλακή. Πότε, λέει, σε είδαμε εσένα? Εσένα, λέει, το Θεό. Εσένα, λέει, θα σε ποτίζαμε αν σε βλέπαμε πεινασμένο. Ποια είναι η πλάκα όμως? Και όταν ήρθε ο Χριστός και κυνηγημένος ήταν και πάμφτωχος ήταν και πεινασμένος ήταν και διψασμένος ήταν και νεκρό τον κάναμε. Δεν λογιάζει τα δικά του όμως ο Χριστός. Λογιάζει τα δικά μας για τη Βασιλεία του ουρανού. Εκείνο το παράδειγμα, λέει, που βρέθηκαν, περπατούσαν οι μαθητές και ο Χριστός. Και τι έφαγαν κάποια μέρα, και ήταν και Σάββατο.
Γι' αυτό τους κατηγόρησαν οι Φαρισαίοι ότι έκαναν δουλειά. Ποια ήταν η δουλειά που έκαναν? Ότι πήρανε η στάχια από το σιτάρι και τα έλειπτα τρίβανε και τρώγανε το σιταράκι. Αυτή ήταν η τροφή του Χριστού. Τόσο πολύ εμείς, κανένας δεν βρέθηκε και να του πει δάσκαλε, έλα με τους μαθητές σου να φάω. Και την άλλη φορά λέει και το γιορτάζω τη Μεγάλη Τρίτη, πήγε, πείνασαν και πήγε στη σκιά να βρει φρούτα να φάει και αυτή η σκιά δεν είχε τίποτα. Εκεί βέβαια παρομοιάζει με τους καρπούς τους δικούς μας, τη ζωή μας που δεν έχουμε τίποτα. Ας πάρουμε λοιπόν την απόφαση. Κάτι μωρέ να δίνω. Μεγάλωσα με μια γιαγιά, συγχωρέστε με που σας το έχω πει πολλές φορές, που ό,τι είχε δεν της ανήκει, έτσι έλεγε. Για σκεφτείτε, αυτά που τρώμε, αυτά που πίνουμε, ποιος τα φτιάξε για να έχουμε εμείς τροφή? Και αν σκεφτούμε εμείς έχουμε τροφή, τι γίνεται 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι στη Γάζα? Λυσάξανε από την πείνα και την δίψα και οι άλλοι τους κοροϊδεύουν και αποφάζουν. Απ' τη μια μεριά το μεγάλο, το αφεντικό, ο γεροξεκούτης εκείνος ο Αμερικανός, ούτε να... δεν ξέρει να μιλάει, το έχασε, δεν ξέρω. Απ' τη μια μεριά λέει στους Ισραηλινούς, βαράτε τους, βαράτε τους, έχετε το δίκιο. Και απ' την άλλη μεριά λέει τους ρίχνουνε τρόφιμα, για να τους κοροϊδεύουν. Και δεν άνοιξαν, λέει, τα αλεξίπτωτα και σκοτώθηκε ο κόσμος. Και προχθές κάπου τρώγανε, ήταν συσίδιο και πήγαν οι άλλοι και ανοίξανε πύλη και το τρώγανε και το σκοτώνανε. Δεν μπορεί η ανθρωπότητα έτσι να πορευτεί. Με τόση κακία, με τόσο μίσος, με τόση απανθρωπιά. Γι' αυτό μας έρχονται οι αρρώστιες. Γι' αυτό μας έρχονται τα προβλήματα. Γι' αυτό υποφέρει η ανθρωπότητα. Πρόοδος, λέει, στην Αμερική. Μεγάλη πρόοδος. Και πάνω από το 50% των παιδιών σαπίζουν στα ναρκωτικά. Αυτή είναι η πρόοδος. Αντί να γίνουμε οι άνθρωποι άνθρωποι, γινόμαστε ένα τίποτα. Γιατί χάσαμε. Θέλετε να σας πω ένα άλλο παράδειγμα από ανθρωπιάς που το έζησα. Είχα πάει στη Γερμανία. Ήταν οι γονείς μου. Και μας έβγαλε ένα αφεντικό έξω να φάμε. Και καθίσαμε στα τραπέζια. Το αφεντικό πλούσιο. Εμείς φτωχοί. Τράβηξε το τραπέζι του να μην ενώνεται με το δικό μας. Ενώ μας έβγαλε έξω. Παρήγγειλε 30 τροφές, 30 πιάτα. Για το κάθε πιάτο μας διασκέδαζε κιόλας. Να πάρετε από αυτό είναι πεταλόστιμο. Αλλά είχε πει πριν, ο καθένας θα φέρω στο δικά μου. Τώρα τι σου κέρασμα ήταν αυτό, μόνο αυτοί ξέρουν να το κάνουν. Όχι, έχω και κάτι χειρότερο στο τέλος. Αυτό είναι ωραίο να δοκιμάστε, εκείνο είναι ωραίο να δοκιμάστε, τ' άλλο είναι ωραίο να δοκιμάστε και αυτό τι ωραίο που είναι να δοκιμάστε. Α, και αυτό το κρασί είναι γαλλικό, είναι τέτοιο, είναι πάλι, είδαμε την τιμή, εμείς κάναμε πίσω, κάναμε πέραμε. Και στην άκρη ήταν ο γιος του με την ύφη του. Παιδιά, μεροκαματιάριδες, θα τους είχε κάνει στο εργοστάσιο του για να τους δίνει κάτι παραπάνω. Μεροκάματος άλλο εργοστάσιο.
πήραν μια μερίδα φαγητό και τη φάγανε και τα δυο μαζί. Και πλήρωσαν τα παιδιά τα δικά τους, εμείς τα δικά μας και αυτός τα δικά του. Όχι ρε, τέτοια ανθρωπιά δεν τη χρειαζόμαστε. Όχι! 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 Αλλά όταν θα βουλιάξουν κι αυτοί και θα έρθει και σε αυτούς η πείνα, γιατί κάνουν κύκλο τα πράγματα στην ιστορία και στη ζωή, τότε ίσως σκεφτούν πόσο ψηλά την είχαν τη μητάρα τους και τις ιδεολογίες τους, ότι αυτοί είναι οι σπουδαίοι στην ανθρωπότητα και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε σκουπίδια. Σκουπίδια, ναι, με Πλάτωνα, με Αριστοτέλη, με Θουκυδίδη, με Ηρόδοτο, με τους τρεις ιεράρχες, με Γρηγόριο Παλαμά και με ζωή που ένας μοιάζεται τον άλλον. Ναι, είμαστε κατώτεροι. Τέτοιοι κατώτεροι όμως είμαστε εμείς. Και τέτοιοι ανώτεροι είναι όλοι αυτοί. Ας γυρίσουμε λοιπόν στον τρόπο ζωής αυτού του τόπου, όπου μοιάζονταν ο ένας τον άλλον και ο ένας τον παράλλον και τον παράλλον και τον παράλλον. Και τότε θα μας αγαπάει και ο Θεός. Τότε θα μας έχει πραγματικά παιδιά του. Αυτό να πάρουμε σήμερα και να το πάρουμε ζωντανά. Πόσο χαίρομαι, κυρία Ειρήνη, πόσο σε χαίρομαι όταν φωνάζει πολλές φορές. Έλα, έλα, έλα μέχρι την πόρτα να σου δώσω κάτι. Και κάνει κάτι πίτες. Χίλιες ευχές σου κάνω. Χίλιες ευχές κάνω για σένα. Να είστε καλά λοιπόν. Να είμαστε καλά όλοι. Να αγαπάμε για να μας αγαπάει και ο Θεός. Να νοιαζόμαστε για να μας νοιάζει το Θεός. Να είμαστε μια αγκαλιά για να μας έχει στην αγκαλιά του και ο Θεός. Να περάσουμε καλά αυτήν την εβδομάδα της στιγμής και μετά να κάνουμε την άλλη Κυριακή και τη συγχώρεση ο ένας τον άλλο και να μπούμε μια χαρά στη Μεγάλη Σαρακοστή. Πάρε το ρε παραμεγά τώρα να το πάρω μόνοι τους και να μην τους μπεδέψω. Άντε πάρε το μόνοι σας σήμερα. Διευχόμον Αγίου Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είμαστε καλά, καλημέρα.